Τελικά τι έφτιαξε σήμερα, Κωνσταντίνε, και είδαμε αυτό το πρόσωπο του Ολυμπιακού, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να το δούμε. Σίγουρα δεν εμφανιστήκαμε ποτέ μες στην πισίνα, ποτέ δεν μπήκαμε στον αγώνα. Νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι, πάρα πολύ κακό ξεκίνημα. Σίγουρα είναι μια βαριά ήττα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε χρόνια να δούμε τόσο κακό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σίγουρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Έχουμε το Final Four του Κυπέλλου και έχουμε και τα άλλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει η υπόθεση πρώτη θέση. Σίγουρα η ευθύνη είναι πρώτα δικιά μου και μετά όλων των άλλων. Πρέπει να βελτιωθούμε συνέχεια. Αυτό που εμφανίσαμε δεν είναι Ολυμπιακός και όλα αυτά που έχουμε δείξει τόσα χρόνια. Τι επηρέασε ίσως η διακοπή του πρωταθλήματος, η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τις ομάδες σας για να φτάσετε σε αυτή την παρουσία σήμερα? Αυτή η διακοπή δεν επηρέασε μόνο εμάς, είναι και άλλες ομάδες. Δεν ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν κάναμε ουσιαστικά τίποτα σήμερα. Τίποτα δεν μας βγήκε. Πρέπει να βελτιωθούμε συνέχεια, πρέπει να αφήσουμε πίσω. Αυτή ήταν πόνεζε και μας δίδαξε πολλά πράγματα, έτσι ώστε να εμφανιστούμε καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Κάθε ήττα πέρα από τα αρνητικά, σίγουρα κρύβει και κάποια θετικά πράγματα. Μπορείς να αποκομίσεις τα θετικά της συγκεκριμένης αναμέτρησης? Σίγουρα υπάρχουν θετικά από αυτή την αναμέτρηση, όσο κακοί αν ήμασταν. Νομίζω ότι σε κάποια σημεία στο 3-8 λεπτά αντιδράσαμε, αλλά δεν καταφέρουμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Φάγαμε κάποια εύκολα γκολ. Η ομάδα έδειξε να έχει σφιγμό, αλλά πάλι κάναμε στο τέλος κάποια λάθη τα οποία μας τύχησαν και δώσαμε πολύ εύκολα γκολ στην Μπαρσελονέτα. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το διάστημα της αντίδρασης και πρέπει να το κάνουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.